Μινά, δεν κατάλαβα τι μου λες. Αυτός ο τύπος ζει ή πέθανε? Μπορεί και να πέθανε, ρε φίλε, δεν ξέρω. Δεν έχω κάθε στιγμή και νέα γι' αυτόν. Εντάξει, όταν μάθεις πάρε μας. Τι σου είπε, ζει αυτός? Δεν ξέρει ακόμα. Θα μας πάρει τηλέφωνο. Βασιλικούλα μου, τι έγινε? Θα συσκεφτούν εισαγγελέας και ανακριτής και θα αποφασίσουν αν θα προφυλακιστώ ή αν θα με αφήσουν ελεύθερη. Κάποιο νέο από το Ροκάκι έχει, ζει? Μόλις έμαθα από το νοσοκομείο ότι ζει και ξεπέρασε τον κίνδυνο. Ευτυχώς. Αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο. Βασιλικούλα μου, όλα θα πάνε καλά. Θα τον ανακρίνουν, θα ομολογήσει και καθάρισες. Ναι. Πάμε. Έλα, μισό. Πες μου. Έλα, Χιλέα. Μόλις βγήκε η Βασιλική από τον ανακριτή. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα αν θα την προφυλακίσουν. Από τον τύπο στο νοσοκομείο είχαμε κανένα νέο? Ναι, ρε φίλε, ξεπέρασε τον κίνδυνο. Αυτό είναι καλό. Η Βασιλική πώς είναι? Είναι τρομαγμένη, αλλά κρατάει. Λοιπόν, σας κλείνω, τα λέμε αργότερα. Γεια. Άρα τώρα ελπίζουμε για το καλύτερο. Ναι. Μωρό μου, πάω να κάνω ένα μπάνιο γιατί πρέπει να πάω στη δουλειά. Έχω ραντεβού με ένα συνεργάτη. Μοσχοβολάς. Mm-hmm. Πόσο σε αγαπάω. Πόσο σε αγαπάω εσένα. Μου την πέφτεις. Να καθυστερήσουμε να προλαβαίνουμε. Όχι, όχι, δεν προλαβαίνουμε. Να πας στη δουλειά και να μην αργήσεις το βράδυ. Mm-hmm. Βασικά, ούτε νωρίς να έρθεις. Mm-hmm. Με το πάσο σου, με την ησυχία σου. Mm-hmm. Τώρα θα κι εγώ μαζί σου και θα με αφήσεις τη Μακαρίου, εντάξει. Γιατί, που θα πας? Έχω να κάνω κάτι ψώνιο. Πόσο σε αγαπάω, Μαριζένα, πόσο σε αγαπώ, μωρό μου. Πολύ υποπτήσεις σήμερα όμως. Ναι, είμαι. Πάμε. Αδειά, θέλω τη βοήθειά σου. Ετοιμάζω πάρτι έκπληξη απόψε στον Αχιλλέα. Αύριο είναι τα γενέθλιά του. Ναι, αλλά από τις 12 και μετά μετράει. Έχω ήδη μιλήσει στη Δήμητρα και στο Νεκτάριο. Ωραία, και από μένα τι θέλεις? Να τον κρατήσεις στη δουλειά για να μην έρθει στο σπίτι όσο εγώ κάνω ετοιμασίες. Έγινε. Εντάξει, Μαρθώ, πήγαινε στο χτήμα και έρχομαι. Καλώς. Πάμε να δοκιμάσουμε το σαρτονέ. Μα αφού χθες το δοκιμάσαμε, μια χαρά είναι. Χθες ήταν μια χαρά, Αχιλλέα. Σήμερα μπορεί να. Ζωντανός οργανισμός είναι το κρασί, ρε. Έλα. Πας καλά, ρε, τι με τρεβολογάς. Να σου πω. Ποια μπήκε εδώ μέσα? Μυρίζει σαν την κολόνια της Μελίνας. Χέσε μας τώρα και εσύ με τη Μελίνα, ρε Αχιλλέα. Άντε. Τέλος πάντων, πάμε στο χτήμα Δημοσθένου. Τώρα δεν μου παίζει να δοκιμάσουμε το σαρτονέ? Χθες το δοκίμασα. Μην είσαι υπερβολικός. Λέω φέτος να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με το μαραθεύτικο. Πέρσι το παραμελήσαμε τελείως. Αφού εσύ ο ίδιος λες πως είναι δύσκολη ποικιλία, αξίζει τον κόπο? Αξίζει τον κόπο, Νεκτάριε. Αν καταφέρουμε μια σωστή υνοποίηση, θα βγάλουμε εξαιρετικό κρασί. Σκέφτηκα να κάνω συμφύτεψη με σπούρτικο. Θα το ευνοήσει πολύ. Λοιπόν, πείτε τα εσείς. Εγώ πρέπει να φύγω. Πού πας, Αχιλλέα? Έχουμε σύσκεψη σε λίγο στο γραφείο. Για το θέμα των εξαγωγών στις σκανδιναβικές χώρες. Δεν γίνεται. Ετοιμάζω μια έκπληξη για τη Μελίνα. Έχω τα γενέθλιά μου. Αύριο έχεις τα γενέθλιά σου, Αχιλλέα. Εγώ σήμερα θέλω να κάνω την έκπληξη. Τι σε νοιάζει εσένα? Δεν έπρεπε να τον αφήσεις να φύγει. Και τι θέλεις να κάνω, να το δέσω? Τώρα που θα χαλάσει την έκπληξη της Μελίνας.
Ναι. Δήμητρα, πού σε πετυχαίνω? Σπίτι μου είμαι, πού να είμαι. Εσύ πού είσαι? Στο σπίτι, μόλις μπήκα. Σε ποιο σπίτι? Στο δικό μου σπίτι. Πλάκα μου κάνεις, αφού δεν είσαι εδώ. Α, μάλιστα, είσαι στο δικό μου το σπίτι, λοιπόν. Εγώ είμαι έξω, στον κήπο. Μόλις μπήκα σπίτι και είδα όλα τα μπαλόνια. Μου ετοιμάζει έκπληξη Μελίνα, έτσι? Αχιλλέα, σε παρακαλώ, μην της το χαλάσεις. Όχι, μην ανησυχείς, φεύγω. Είδα όμως η σκάλα στο σαλόνι. Σε παρακαλώ, έχει το νου σου, μη σκαρφαλώσει η Μελίνα σε αυτήν. Όχι, όχι, φύγε και δεν ξέρεις τίποτα. Ακούσα πόρτα, ήρθε κανείς? Όχι, εγώ βγήκα να κόψω λίγο βασιλικό, αλλά δεν βρήκα. Τι μυρίζει? Την μπεσαμέλ! Και στην μπεσαμέλ! Παναγία μου! Και τι σου είπε μανθόκτην ιατρός για την φοράδα? Σε καμιά δεκαριά μέρες θα γεννήσει. Ωραία. Λοιπόν, πάω εγώ. Τι με κοιτάς έτσι? Πάμε να κάνουμε τη σύσκεψη για τη Σκανδιναβία. Α, έβαλες μυαλό. Με δουλεύεις, ρε. Αφού σας ειδοποίησε όλους η Μελίνα, θέλει να μου κάνει έκπληξη. Ας το καλό, και πού το ξέρεις? Πήγα στο σπίτι και ήταν σαν παιδότοπος από τα κόκκινα μπαλόνια. Μίλησα με τη Δήμητρα, ευτυχώς δεν με πήρε η ειδήση, Μελίνα. Ωραία. Θα μπει μέσα και θα κάνει τον κορόιδο, Αχιλλέα. Θα τα βάλει μαζί μου η Μελίνα ότι την έδωσα. Ήρθε από το εινοποιείο, έτσι. Καλά μύρισα εγώ την κολόνια της. Μάλιστα. Άντε, πάμε να κάνουμε τη σύσκεψη για τους Σκανδιναβούς. Ας περιμένουν οι Σκανδιναβοί. Πάμε σπίτι. Είναι και ο μικρός εκεί και με περιμένει. Ο Νεκτάριος πού είναι? Δεν μου είπε που πάει, αλλά υποψιάζομαι. Έκπληξη γιατί? Ποιος έχει γενέθλια? Εντάξει, μετά τις 12 βέβαια, όχι τώρα, αλλά εμείς αρχίσουμε να το γιορτάσουμε από τώρα. Αγάπη μου, εσύ, αγάπη μου. Τι ωραίο φουστάν είναι αυτό. Ναι, κόκκινο. Γιατί ήθελα να θυμηθούμε την πρώτη βραδιά που γνωριστήκαμε, που χόρεψα το κόκκινο φουστάνι. Θυμάμαι κάθε μέρα. Λέω όμως ότι φέρασε και το μενταγιόν που σου έκανα δώρο. Η μπρούσκο σημαίνει άδειο. Το θυμάσαι εσύ? Συνέχεια. Αυτό το μεταγιόν μπορεί να πέρασε από 40 κύματα, αλλά για μένα είναι το πιο πολύτιμο κόσμημα. Το δώρο σου. Μετά τις 12 θα παρέξεις. Ναι, όμως θα το πάρω και φυλάω. Θα πάμε μαζί για να φύγω. Τι, πού πάμε, σε λίγο θα έρθουν οι άλλοι. Δεν με νοιάζει. Πάμε, σου έχω κι εγώ μια έκπληξη. Αφού εγώ σου έκανα έκπληξη σήμερα. Ναι, αλλά και εγώ σου έκανα έκπληξη σήμερα. Ας πρόσεχες πάνω. Τρελός! Τρελός είμαι, αγάπη μου, για σένα. Βλέπω ότι είμαστε μόνος σου για σένα έκπληξη. Ναι, γιατί ήθελα να είμαστε οι δυο μας. Εγώ και εσύ. Μόνοι μας. Ναι, αλλά τώρα οι άλλοι θα μας περνάνε για γαϊδούρια. Σ' αρέσει αυτό? Πολύ. Γιατί είμαι ένα ερωτευμένο γαϊδούρι. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θα μου πεις το τραγουδάκι να σβήσω τα κεράκια μου. Ναι. Αλλά πρώτα να κάνεις ευχή. Και μην πιστεί. Δεν θα την πω. Αλλά ξέρεις τι θέλω. Α.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Matthew. Happy birthday to you. Σ' αγαπώ, μωρό μου. Για πάντα μαζί. Σε θέλω σαν τρελός. Αυτή την κοιλιά! Σαν κοιλιά, αγάπη μου. Δεν βλέπω καμία κοιλιά. Σαν πιο σεξι γυναίκα του κόσμου. Ξέρεις ότι είμαστε απαράδεκτοι και γαϊδούρια. Έχουμε αφήσει τους άλλους να περιμένουν στο σπίτι. Δεν με νοιάζει καθόλου. Πάμε άλλη μία. Για φωτά και σου ξέρει. Η πόλη διψασμένη. Για φωτά και σου ξέρει. Άντε λοιπόν, να μας ζήσει. Χιλιόχρονος. Να μας ζήσει. Αν και πρώτη φορά γιορτάζω κάποιον που να λείπει από το σπίτι. Αλλά Αχιλλέας είναι αυτός, τι να κάνουμε. Τον αγαπάμε όπως είναι. Α. Να μας ζήσει. Να μας ζήσει. Ζήσει. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τι με πάει. Πώς περνάτε, παιδιά, μας συγχωρείτε πολύ, αλλά ο Αχιλλέας είχε άλλα σχέδια στο μυαλό. Μα ετοίμασα και εγώ τη δικιά μου έκπληξη. Λοιπόν, θα σβήσω και εδώ κεράκια, έχω πιρτά. Πω να τη φέρω. Είσαι πολύ τρελός, το ξέρεις. Το ξέρει, το ξέρει και το διασκεδάζει κιόλας. Άντε, Δήμητρα! Έρχομαι! Να ζήσεις, Αχιλλέα, και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να ένα σοφός. Ευχή. Μπράβο. Χρόνια πολλά. Και το δώρο το δικό μας, Αχιλλέα, στο έχουμε καταθέσει με το νεκτάριο για να πάρεις ό,τι θέλεις. Πίνουμε όλοι εκτός από τη Μελίνα, ε. Ναι, αλλά η Μελίνα θα κάνει πρόποση. Α, όχι, δεν μπορώ, δεν το έχω καθόλου. Έλα ρε Μελίνα, πες δύο λόγια για τον άντρα σου. Σ' ακούω, αγάπη μου. Λοιπόν, Αχιλλέα, είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί σου. Και πάντα θα είμαι. Και τα φετινά σου γενέθλια θα τα θυμάμαι για όλη μου τη ζωή. Επειδή σε ένα μήνα από τώρα θα έχουμε το μωράκι μας. Τι έγινε, αγάπη μου? Τι έπαθες?